Αλέξανδρε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Να βρούμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Ναι, έχεις δίκιο. Μήπως να δούμε μια τέλεια εφαρμογή που βρήκα στο store του tablet. Ναι, γιατί όχι. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Μήπως θέλετε παρεούλα? Ήρθα κι εγώ. Οχ, Αλέξανδρε, πες την αδερφή σου να μας αφήσει μόνος να παίξουμε. Τι δουλειά τώρα έχει εδώ? Ωχ, καλά λες. Έμα! Ήρθα κι εγώ πάνω. Λοιπόν, για πείτε, τι θέλετε να παίξουμε? Είμαι έτοιμη να παίξουμε τα πάντα, ακόμα και skateboard. Είμαι πάρα πολύ καλή. Όταν λείπει ο Αλέξανδρος, παίρνω το skateboard και κάνω πολύ ωραίες βόλτες. Τι, το skateboard μου? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Έμα. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να δούμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Οπότε δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας. Μαμά, σε παρακαλώ, έχει έρθει η Έμα πάνω και μας ενοχλεί με τον Αλέξη. Εμείς θέλουμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε όταν είναι και αυτή μαζί μας. Αχ, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, παιδί μου, σταμάτα να γκρινιάζεις. Ναι, μαμά, σε παρακαλώ. Ο Αλέξης θέλει να μείνει εδώ και δεν μπορεί να είναι και η Έμα. Κάνε κάτι! Αχ, καλά. Αλέξη, είσαι πάρα πολύ όμορφος. Τι ωραία μύτη. Θέλεις να γίνεις φίλος μου? Αχ, για να δω. Έμα, Έμα μικρή μου, έλα εδώ. Άσε τον Αλέξη και τον Αλέξανδρο να παίξουνε και πάμε. Γιατί, μαμά? Θέλω κι εγώ να έχω κάποιον να παίζω, ένα φίλο. Κανένας δεν με παίζει, βαριέμαι τόσο πολύ. Καλά, καλά. Λοιπόν, έλα εδώ και έχω μία ιδέα. Άντε, επιτέλους. Θα ξαναεπανέλθω. Μην νομίζω θα σας αφήσω ήσυχους. Λοιπόν, άσε τα παιδιά μόνοι τους να παίξουνε. Εσύ είσαι λίγο μικρή για αυτούς. Θα ήθελα πολύ να είχα κι εγώ μια μικρούλα αδερφούλα για να παίζουμε μαζί. Έχω μια ιδέα. Ποιος είναι, μαμά? Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, είναι η πόρτα, δεν είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, ελπίζω να αρέσει αυτό στην Έμα. Αχ, πάω να δω κι εγώ τι γίνεται. Ω, τι κάνεις, Αλίκη, καλά είσαι. Αυτός είναι ο γιος μου. Σου. Γεια, τι κάνεις? Μήπως θα ήθελες σήμερα να μείνεις σε εμάς? Ναι, θα ήθελα να σου πούμε, Αλίκη, ότι δεχόμαστε την Έμα να μείνει μαζί μας το βράδυ. Μαμά, θα πάω να μείνω το βράδυ σε αυτή την ωραία οικογένεια και θα παίξω και με το παιδάκι. Ναι, η Κάτια είναι πάρα πολύ φίλη μου, Έμα, και ίσως ήταν ωραία να γνωριστείτε με το γιο της πριν πάτε στον νηπιαγωγείο. Ναι, θα ήθελα πολύ να παίξουμε, Έμα. Α, πολύ ωραία. Να προσέχεις λοιπόν, μικρή μου, και ό,τι θελήσεις να πεις στην κυρία Κάτια να με πάρει τηλέφωνο. Ωραία, χαίρομαι που θα κάνω μια καινούργια φίλη. Το δωμάτιο μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Αχ, ωραία. Χαίρομαι κι εγώ λοιπόν που θα είναι η πρώτη φορά που θα πάω να μείνω σε κάποιο άλλο το σπίτι. Μόνη μου. Λοιπόν, Αλίκη, συγχαρητήρια. Τέλεια η ιδέα σου. Οπότε και ο γιος μου θα αποκτήσει μια καινούργια φίλη και η κόρη σου. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω τα πράγματά της, να τα κατεβάσω για να μπορέσετε να φύγετε. Πάρτι διανυκτέρευσης στο καινούργιο μου φίλο. Θα ζηλέψει και ο Αλέξανδρος και η Άννα. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σε παρακαλώ να μου τηλεφωνήσεις αμέσως, Κάτια, εντάξει? Μην ανησυχείς, Αλίκη, θα περάσουμε υπέροχα. Η Έμα είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Θα φύγω, θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή. Κορόιδα, κορόιδα, θα μείνετε στο σπίτι. Η αδερφή σου, Αλέξανδρε. Είμαστε εμείς κορόιδα. Λοιπόν, τι πράγματα να πάρω μαζί μου? Την κουκλίτσα μου. Αχ, τι άλλο. Πρέπει να δω τι θα πάρω. Δεν μπορώ να πάρω πολλά πράγματα. Έτοιμη!
Ωραία. Θα περάσουμε τέλεια, αίμα. Ναι. Πήρα και μερικά δικά μου παιχνίδια. Ωραία, λοιπόν. Καλά να περάσετε και θα τα πούμε αύριο, αίμα, εντάξει, κορίτσι μου. Ναι, μαμά, μην ανησυχείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τι ωραία. Τέλεια, τέλεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πάμε στο σπίτι. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μας. Αγαπητή Έμα, η οικογένειά μας ονομάζεται η Οικογένεια Ευγενική. Αχ, τι ωραία. Πολύ ωραίο σπίτι. Ναι, ναι. Καλώς όρισες λοιπόν στο σπίτι της Οικογένειας Ευγενικών. Λοιπόν, θα πάμε να σου δείξω και τους χώρους μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν έχω κι εγώ άλλα αδέρφια, οπότε θα σε έχω σαν αδερφή μου. Κι εγώ θα ήθελα να έχω έναν αδερφό. Βέβαια, αδερφή θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει και εσύ καλός είσαι. Λοιπόν, ας μπούμε μέσα στο σπίτι. Και πού να δεις και το δωμάτιό μου, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν. Κοίτα, έχουμε και αυτό εδώ το ανσασέρ. Μας πηγαίνει στον πάνω όροφο. Αχ, είναι τέλειο. Εμείς δεν έχουμε ανσασέρ. Ήθελε κάποτε να βάλει ο παπάς, αλλά τελικά δεν έβαλε. Καλώς όρισες λοιπόν στο δωμάτιό μου. Είναι το δωμάτιο παράδεισος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πω, πόσα παιχνίδια έχεις. Και πλαστελίδι τεράστια πλέιντο. Και πισίνα με πάλες, όπως αυτή που έχει ο Αλέξανδρος στο νηπιαγωγείο. Καλά, εντάξει. Πρέπει οπωσδήποτε να το πω στους άλλους. Πόσα παιχνίδια. Είσαι πραγματικά πολύ τυχερός. Και υπολογιστή. Μπορούμε να δούμε παιδικές ταινίες. Πω, πραγματικά τέλεια. Θέλω να μείνω εδώ πέρα ολόκληρη την εβδομάδα. Χαίρομαι που σου άρεσε. Ο μπαμπάς μου τα πήρε όλα αυτά. Είσαι πραγματικά πολύ τυχερό παιδάκι. Λοιπόν, θα μείνω εδώ πέρα και εσύ μπορεί να έρθεις και την άλλη φορά στο σπίτι και να κάνουμε στην πισίνα πολύ ωραίες φουτιές. Εγώ δεν έχω πισίνα, αλλά έχω αυτήν εδώ την τεράστια γλαπάτσα. Μπαίνω εδώ μέσα και είναι σαν να κολυμπάω στο νερό. Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το αλογάκι. Πάντα ήθελα να είχα ένα τέτοιο αλογάκι και μια τέτοια πισίνα με μπάλες. Αχ, τι ωραία. Έχεις και μπασκέτα. Πω, καταπληκτικά. Λοιπόν, παιδιά, σας έφερα να φάτε μια τέλεια πίτσα. Τι, πίτσα για βραδινό. Τέλεια! Κυρία Τάνια, είστε καταπληκτικοί! Ναι, και η μαμά μας ετοίμασε και γλυκό μετά την πίτσα. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, λέει. Αχ, ωραία. Λοιπόν, θα δούμε την παιδική ταινία και θα φάμε πίτσα και θα φάμε και παγωτό μετά. Εγώ δεν έχω ούτε τάμπλετ, ούτε υπολογιστή. Ο Αλέξανδρος έχει και η Άννα. Η μαμά λέει ότι είμαι ακόμα πολύ μικρή. Εσύ όμως έχεις... Λοιπόν, πώς σας φαίνεται η πίτσα, πώς περνάτε παιδιά μου? Τέλεια, καταπληκτικά. Δεν ήξερα θα περάσω τόσο ωραία. Αχ, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το αρκουδάκι μου. Είναι ένα μαϊμουδάκι. Μου το πήρε ο μπαμπάς από ένα ταξίδι του. Ναι, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κοιμηθείτε. Έχει περάσει η ώρα. Αχ, πόσο μου αρέσει εδώ. Θα ζητήσω από τη μαμά αύριο, αν γίνεται να μείνω λίγες μέρες ακόμα. Ή να έρθεις εσύ στο σπίτι μας. Ναι, πολύ θα το ήθελα, Έμα. Μπορούμε να πάμε και βόλτα στο πάρκο, στο θαλάσσιο πάρκο. Ναι, βέβαια, και στην παιδική χαρά. Αχ, τι ωραία.